Κυρία Τσελομίτη, είστε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σπάρτης. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η αντιπυρική περίοδος στην περιοχή αρμοδιότητάς σας. Καταρχήν, καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Στην περιοχή εδώ, στην περιοχή μας και σε όλη την εμβέλεια του καναλιού σας. Είπατε πώς εξελίσσεται η αντιπυρική περίοδος, πώς έχει εξελιχθεί ως τώρα. Η αντιπυρική περίοδος έχει εξελιχθεί ομαλά, θεωρώ, όπως αναμενόταν. Είμαστε μια περιοχή η οποία ούτως ή άλλως λόγω της μορφολογίας και των καιρικών συνθήκων έχει πυρκαγιές. Έχουμε στην περιοχή, μιλάω για την περιοχή ευθύνης της Σπάρτης, έχουμε πυρκαγιές από το Μάιο και μετά έχουν εκδηλωθεί κάποιες πυρκαγιές. Θεωρώ και αρκετά μεγάλη, δηλαδή των 100 στρεμάτων, 300 στρεμάτων κτλ. Τις έχουμε καταστήλει σε πολύ, θεωρώ, ικανοποιητικό βαθμό έγκαιρα και χωρίς να επεκταθούν περαιτέρω με την έναρξή της. Ξεκινήσαμε στις 23 Πέμπτου, είχαμε μία 100 στρέμματα στο Δαφνί, την καταστήλαμε άμεσα, δεν επεκτάθηκε. Στις 29 Πέμπτου είχαμε στο Βρονταμά πάλι και εκεί την προλάβαμε. Στις 8 Έκτου στην Ποταμιά είχαμε μια αρκετά μεγάλη, γύρω στα 300 στρέμματα. Εκεί χρειαστήκαμε και την βοήθεια των εναερίων μέσων, την οποία μας την παρήχε η υπηρεσία μας και την καταστήλαμε και αυτή την πιάνα. Αυτή ήταν επικίνδυνη, μπορούσε να επεκταθεί περισσότερο, την πιάσαμε έγκαιρα. Και κάποιες άλλες μικρότερες, σε καθημερινή βάση υπάρχουν πυρκαγιές. Είναι αναμενόμενο όμως, δεν υπάρχει κάτι που δεν... Εντάξει, και εντωμεταξύ το καλό είναι ότι δεν έχω, δηλαδή φαίνεται και ενδιαφέρεται, δεν έχουμε εκπροθέσεως περιπτώσεις. Είναι οι περισσότερες των περιπτώσεων, είναι είτε από αμέλειες, είτε από φυσικά φαινόμενα. Έχουμε και με φυσικά φαινόμενα, γιατί προχτές π.χ. με κεραυνούς στον Πάρνονα, είχαμε 2-3, πάλι τις προλάβαμε τη γενέση. Μάλιστα. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται και το τι πρέπει, κύριε Τσελομίτη, να προσέχουν οι πολίτες, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα. Τα μέτρα πρόληψης είναι, τα γνωρίζουμε, θεωρώ, όλοι οι Έλληνες, γιατί είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει πυρκαγιές πάντα, τη θερινή περίοδο. Αυτό που είναι βασικό να γνωρίζουμε, πέραν από την νομοθεσία η οποία έχει βγει και η καινούργια διάταξη 9 του 2021, πυροσβεστική διάταξη, η οποία αντικατέστησε την παλιά 9 του 2000, συν την 4 πυροσβεστική διάταξη, γιατί αφορά και τους οικοπαιδικούς χώρους, είναι συγκεκριμένη διάταξη η οποία μπορεί ο κάθε πολίτης, είναι η 9 του 2021, επαναλαμβάνω, η οποία μπορεί να λάβει γνώση ο κάθε πολίτης, είτε αναζητώντας τις σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από οποιαδήποτε πυροσβεστική υπηρεσία να την αναζητήσει, να δει τι προϋποθέτει για να βάλει κάποια φωτιά. Το τι αυτονόητο είναι ότι πρέπει ο καθένας στην περιουσία του, είτε αυτή είναι οικοπαιδικός χώρος, είτε είναι το σπίτι του, είτε είναι το κτήμα του, να προσέχει να μην έχει αυτή την εποχή έφλεκτα υλικά εντός αυτού, δηλαδή ξηρά χόρτα κτλ. Πρέπει να έχει προβλέψει, να έχει καθαρίσει το χώρο το δικό του, ο καθένας, γιατί από εκεί πέρα το να επιληφθεί ο Δήμος ή οτιδήποτε να καθαρίσει ένα οικόπεδο, πάμε σε άλλη διαδικασία η οποία είτε ενέχει κάποιο κόστος το οποίο, αλλά και δεν υπάρχει δυνατότητα, να μην κοροϊδευόμαστε, να πάει ο Δήμος να καθαρίσει όλα τα οικόπεδα. Πρέπει ο καθένας να είναι υπεύθυνος να καθαρίζει περιμετρικά του δικού του κτηρίου, του σπιτιού του κτλ. Να αποφεύγει να συσσωρεύει πράγματα έφλεκτα γύρω-γύρω και γιατί αυτά, εφόσον παραβαίνει αυτούς τους κανόνες, και σας είπα πάλι, στην 9 του 2021 προβλέπονται όλα αυτά, υπάρχουν τα διοικητικά πρόστιμα, τα λεγόμενα, τα οποία είναι καινούργια πρακτική, η οποία εφαρμόζεται από πέρυσι, από το 2020, και μπορεί να επιβαρυνθεί με κάποια πρόστιμα κτλ. Υπάρχουν και κυρώσεις. Δηλαδή. Υπάρχουν κυρώσεις και ποινικές και οικονομικές. Δηλαδή με το διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αν επιβληθεί θα το πληρώσει είτε άμεσα είτε θα του καταλογιστεί στην ΔΟΗ. Mm-hmm. Όταν ένας πολίτης αντιλαμβάνεται πυρκαγιά, τι πρέπει να κάνει? Αυτονόητο είναι ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης αντιλαμβανόμενος την πυρκαγιά πρέπει αυτομάτως να πάρει το 199.
παίρνοντας το 199 θα ειδοποιηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Πέραν αυτού, αν η πυρκαγιά είναι σε μικρό μέγεθος, μπορεί και ο ίδιος, αν έχει τη δυνατότητα και δεν κινδυνεύει η ζωή του, θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει, να κάνει κάποιες ενέργειες. Δηλαδή, αν είναι σε μισό τετραγωνικό ή είναι πολύ μικρή, μπορεί να τη σβήσει ρίχνοντας λίγο νερό ή με ένα πρόχειρο μέσο. Εφόσον βέβαια δεν κινδυνεύει, θεωρεί ότι δεν κινδυνεύει ο ίδιος. Αλλιώς παίρνει τηλέφωνο την πυροσβεστική, ειδοποιεί και προσπαθεί να μην εγκλωβιστεί, αν είναι σε δάση κτλ. Και ο ίδιος. Σε ποιες περιπτώσεις, κύριε Σαλομίτη, έχετε τη συνδρομή εναέριων μέσων? Η συνδρομή εναέριων μέσων είναι, γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία. Πρέπει ο επικεφαλής της πυρκαγιάς, είτε είναι ο διοικητής, είτε είναι κάποιος αξιωματικός που θα κληθεί να πηγαίνει στο συμβάν, υπάρχει μια ιεραρχικά δομημένη διαδικασία, καλεί, δίνει τη βοήθεια αυτή μέσω του συντονιστικού. Ξεκινάμε από την εδώ η Λακωνία, της περιφέρειας, το ΠΕΚΕ, ζητάμε τις ενισχύσεις. Κατόπιν ενημερώνεται το ΣΕΚΙΠ στην Αθήνα, σε υψηλότερο κλιμάκιο, και η βοήθεια, εφόσον αυτό είναι ταχές, δηλαδή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ειδοποιούνται τα εναέρια εφόσον κρίνει ο αξιωματικός ότι χρειάζεται. Γιατί είναι και κοστοβόρα, δεν είναι απλό να σηκώσουμε εναέρια για μικρού μεγέθους φωτίας που μπορούμε να τις καταστήλουμε με τα επίγεια μέσα. Υπάρχει μια ιεραρχικά δομή και συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν γίνεται, δηλαδή, σε οποιαδήποτε περίπτωση να σηκώσουμε ένα αέρα μέσα. Γενικότερα, κύριε Σαλομίτη, ποιος είναι ο σχεδιασμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σπάρτης? Η πυροσβεστική υπηρεσία Σπάρτης, όπως και όλες οι υπηρεσίες, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, συντάσσουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών για έκαστη αντιπυρική περίοδο. Όσον αφορά την πυροσβεστική υπηρεσία Σπάρτης, σε έκταση η περιοχή ευθύνης μας είναι περί το 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Έχουμε προβλέψει και εκπέμπουμε καθημερινά κάποια περιπολικά οχήματα στα επίμαχα σημεία που προβλέπεται βάσει του δίκτυου επικινδυνότητας, το οποίο κλιμακώνει, δηλαδή ξεκινάμε από 4 περιπολικά ή 5 και μπορούμε να φτάσουμε και τα 10. Mm-hmm. Αλλά σε καθημερινή βάση είναι παντρωμένα κάποια συγκεκριμένα περιπολικά οχήματα σε κέρια σημεία, συν τα 3 πυροφυλάκια που εκπέμπουν και αυτά σε καθημερινή, δηλαδή γίνεται φύλαξη επιτήρησης της περιοχής. Και επεμβαίνουμε ανάλογα, δηλαδή σε κάθε συμβάν με το σχεδιασμό που προϋπάρχει και τον εφαρμόζουμε. Αυτή είναι σε γενικά η φιλοσοφία που κινείται ο μηχανισμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σπάρτης. Ομοίως το ίδιο γίνεται και στις άλλες υπηρεσίες του νομού και σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί πέρα, όταν υπάρξει συμβάν, υπάρχει και συνδρομή από όμορες υπηρεσίες ή από τους ΟΤΑ που μας συνδράμουν και βάσει σχεδιασμού και βάσει της κείμενης νομοθεσίας, συν κάποιες εθελοντικές ομάδες. Υπάρχουν και τα πυροφυλάκια. Τα πυροφυλάκια, ναι, είπα, έχουμε 3 πυροφυλάκια, επανδρώνει η πυροσβεστική υπηρεσία Σπάρτης, τα οποία είναι σε καθημερινή βάση επανδρωμένα. Και σε περιπτώσεις που έχουμε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, μπορεί να επανδρώνονται και όλα και τα περιπολικά, κάποια περιπολικά, και σε 24-ωρη βάση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο αντιπυρικής περιόδου. Να είστε καλά.